Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bumpy Night και σήμερα το βράδυ στις οθόνες σας, πάντα από το Europe One. Σήμερα το πρώτο μέρος της εκπομπής έχει να κάνει με αισθητική και ομορφιά. Αυτό θα το δείτε και τηλεοπτικά και οπτικά, διότι σήμερα φιλοξενώ δύο πάρα πολύ ωραίες κυρίες που εκπροσωπούν ένα πάρα πολύ ωραίο γιατρείο, που ο γιατρός φυσικά είναι ο κύριος Αριστομένης Γιαννόπουλος, και σήμερα στην παρέα μας κυρίες και κύριοι, στο Bumpy Night, έχουμε την κυρία Αρετή Τομπολίδου και την κυρία Ειρήνη Μιχαηλίδου. Να τις χαιροκροτήσουμε και να τις καλωσορίσουμε. Καταρχήν καλησπέρα. Εγώ έχω το θάρρος να ξέρετε στην εκπομπή να σας θεωρώ ήδη φίλες μου. Και θέλουμε να είμαστε ένα παιδί μου μια παρέα. Και έτσι πρέπει. Και επειδή να πω και στον κόσμο και να ενημερώσω κυρίες και κύριοι ότι και οι δύο κυρίες είναι η πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση γενικότερα, πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαλακοί και πιο ανοιχτικοί, γιατί έχουν λίγο τρακ. Δεν νομίζω να έχετε τρακ, η Ειρήνη τη βλέπω πιο ζωηρή. Παρίστικο. Την Αρετή θέλω να ακούσω λίγο πώς είναι. Μια χαρά, όλα καλά. Καταρχήν, πώς αισθάνεσαι σε ένα τηλεοπτικό πλατό? Να ξεκινήσουμε λίγο είναι έτσι. Είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία. Φυσικά, εννοείται. Πιστεύω ότι θα σου αρέσει και θα με πεις ξανά. Είμαι καλεσμένη, Εντάξει, ας περάσει το σημερινό. Θέλω να χαλαρώσεις και να είσαι. Να κάνεις ένα φου και να ξαναχωθείς. Ωραία. Αυτό είναι, το μυστικό που είναι το γιατρικό που λέμε. Την Ειρήνη την κόβω μια χαρά είναι. Είναι σαν να γυμνιάζεις 10 φορές την τηλεόραση. Μπορεί σε κάποια άλλη ζωή. Μπορεί, δεν το ξέρεις καμιά φορά. Και συγχαρητήρια γιατί είστε και οι δύο θεές. Το λέω και το πιστεύω. Φυσικά εκπροσωπείτε και είναι και ο χώρος δουλειάς το εκεί πέρα. Και γι' αυτό, για να γίνουν και οι τηλεθεάτριες κούκλες σαν και εσάς, σήμερα θα μας δώσετε πληροφορίες, συμβουλές ομορφιάς. Προσωπείτε ένα πάρα πολύ υπερσύγχρονο και καλό γιατρείο και τον κύριο Αριστομένη Γιαννόπουλο, που είναι πλαστικός χειρουργός, θα λέω σωστά. Σωστά. Μπράβο. Να πούμε ότι το γιατρείο του κυρίου Γιαννόπουλου βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη, και στη Βέρεια, και στην Άρτα, και φυσικά ιδρεύεται στην Αθήνα. Φυσικά. Έτσι δεν είναι? Θα συμπληρώσω ότι μια φορά κάποιες μέρες το μήνα χειρουργεί και στην Αγγλία. Και στην Αγγλία. Ναι. Αυτό το έχω ακούσει πρώτη φορά για πλαστικό χειρουργό, να πω την αλήθεια. Είναι περιζήτητος ο γιατρός. Και στην Αγγλία. Ναι. Μάλιστα. Για να πούμε κατευθείαν στο ρεζουμέ, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος πάντα περνάει τόσο γρήγορα, κορίτσια, που δεν προλαβαίνουμε να πούμε και όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε για πρώτη φορά, αρετή. Να ξέρετε ότι θα έχουμε και συνέχεια, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, ιδιότητες της κάθε μίας, εσύ ασχολείσαι πιο πολύ με τα λέιζερ. Λέιζερ και είμαι υπεύθυνη του χώρου, οργανώνω το ιατρείο ουσιαστικά. Και έχω το κομμάτι του λέιζερ. Πάρα πολύ ωραία. Τα σκονάκια μου της αρχισυντάκτητας είναι πάρα πολύ καλά. Γεια σου Βάγια Χρυσού Ζέρβα που μας συντονίζει, μας οργανώνει σωστά. Η Αρετή είναι η αισθητικός του ιατρείου. Είμαι η αισθητικός στη Βέρεια, στο κομμάτι του ιατρείου της Βέρειας. Ασχολούμαι και εγώ με το λέιζερ. Έχουμε και κανονικά και εκεί το λέιζερ. Το ίδιο μηχάνημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και στη Βέρεια. Υπάρχει μια σειρά καλλυντικών που εξυπηρετεί τις πελάτησές μας και στο μακιγιάζ και σε προϊόντα που περιποίησης προσώπου. Και φυσικά κρατάμε την επικοινωνία με τον γιατρό για τις μικροχειρουργικές και πνευματικές διαδικασίες. Για να ξεκινήσω τώρα που πήρε και δώσαμε το λόγο στην Αρετή. Γενικότερα, η αισθητικός πάνω στη Βέρεια, δηλαδή τι ακριβώς κάνεις μέσα στο γιατρό, ποια είναι η δουλειά σου, και θέλουμε μετά να μας δώσεις χρήσιμες συμβουλές για τις φίλες τηλεθεάτρες αλλά και για τους τηλεθεατές. Δεν σημαίνει ότι η αισθητική είναι και μόνο για εμάς. Τις γυναίκες. Ναι, γίνουμε και εμείς ωραίοι άντρες. Εννοείται. Εντάξει, εγώ δεν το χρειάζομαι και τόσο, αλλά μια βελτίωση λέμε, ρε παιδί μου. Οι άντρες ασχολούνται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με την περιποίηση. Είτε το σώμα τους, είτε το πρόσωπό τους, ασχολούνται εξαιρετικά πολύ κοντά στο γυναικείο κοινό. Κοντραριζόμαστε δηλαδή, πάμε στο 50-50 δηλαδή. Απλά ο άντρας δεν το εκδηλώνει τόσο πολύ. Δεν το λέει δηλαδή εξ του παρέα. Ναι. Θα το κάνει λίγο πιο γρήγορα, θα μπει στα μαγαζιά πιο γρήγορα, στο ιατρείο πιο γρήγορα, θα βγει πιο συνήθως διακριτικά. Συνήθως τώρα είσαι σε μια κλειστή κοινωνία τώρα, στη Βέρεια εσύ. Δεν ονομάζουμε κανέναν. Όχι. Γενικότερα, έτσι κι αλλιώς. Τι ζητάνε οι άντρες από την αισθητική? Τι παρεμβάσεις θέλουν και τι συμβουλές τους δίνεις στους άντρες? Πολλοί στους άντρες προβληματίζει αποτρίχωση. Το κομμάτι του λέιζερ δηλαδή. Θέλουν όλοι οι άντρες από τα παιδάκια που είναι 16-17 χρονών και αρχίζουν και περνάνε από την πρώη εφηβεία στην εφηβεία. Αυτό και θέλουν να περιποιηθούν. Ναι, τα παιδιά, τα νεαρά θέλουν να κάνουν αποτρίχωση. Πλέον. Από 16 και 17 χρονών, ωραία. Ναι, βέβαια. Και τα κορίτσια. Και τα κορίτσια. Εννοείται. Θα μου πεις και τα κορίτσια και τα λέιζερ που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, γιατί θέλω να εστιάσω λίγο στην Αρετή και στη Βέρεια και στο κομμάτι της αισθητικής. Δηλαδή οι άντρες κάνουν focus για την αποτρίχωση, λέμε.
Κάνουν για την αποτρίχωση. Θέλουν οπωσδήποτε μία προστασία. Μία κρέμα να φοράνε οπωσδήποτε. Κρέμα. Μετά το ξύρισμά του, ναι. Εντάξει, αυτό ακούγεται normal. Ναι, δεν θέλουν να φορέσουν ένα aftershave όπως παλιά. Θέλουν να φορέσουν μία κρέμα που να έχει και μία αντιλιακή προστασία. Θέλουν να κάνουν πιο πολύ το κομμάτι της αντιγύρανσης δικό τους, ενώ δεν το είχαν παλιότερα. Βάζανε ένα aftershave και φυγαίναν έξω. Ναι, τώρα προστατεύουν δηλαδή το πρόσωπο, ίσως τις ρητίδες αύριο μεθαύριο, να ξαποκρύβουν. Τις ρητίδες τους στο πρόσωπο μπορεί να κάνουν κάποια μπότοξ κατά τη διάρκεια του χρόνου. Να απαλύνουν τις γραμμές χωρίς να τις σβήσουν τελείως. Θέλω να τις απαλύνουν. Δηλαδή, πες μου λίγο, η πιο νεαρή ηλικία που έκανε μπότοξ ποια ήταν, Και 30 χρονών. Και 30 χρονών, ναι, δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκτεθειμένοι πολύ στον ήλιο έξω, είτε αθλητές, είτε κάποια μοντέλα που θέλουν να φαίνεται πιο λίγο το πρόσωπό τους και το μπότοξ είναι αυτό το φρεσκάρισμα, όπως η μεσοθεραπεία. Έχει ξεπεραστεί δηλαδή η έννοια ότι εγώ θέλω να κάνω μπότοξ και δεν πάει. Ξεπεράστηκε αυτό πλέον. Εννοείται. Για τις γυναίκες νομίζω πιο... Τελείως. Για τη γυναίκα έχει απελευθερωθεί πλέον σε είναι όλα. Είναι δεδομένο, έτσι. Ρε παιδί μου. Σου λέει εντάξει, θέλω να καλυτερεύσει την εικόνα μου, θα πάω να το κάνω. Και το φωνάζω κιόλας, δεν το κρύβω. Μπράβο. Είναι καλό, ρε παιδί μου. Όταν παρεμβαίνεις για το καλό σου, για να γίνει η βελτίωση ομορφιάς, το κάνεις. Δεν το κρύβεις πλέον. Ξεπεράστηκε αυτό. Οι άντρες βλέπουν όμως ότι είναι αυτό που λες, αρετή μου. Και λίγο τα παχάκια. Μάλιστα. Τι παρεμβάσεις, δηλαδή όταν έρθω στο γιατρό στη Βέρτη δεν πρέπει να αλλάξω, μου πεις από πάνω μέχρι κάτω άλλαγμα, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, δεν θα σου έλεγα πολλά πράγματα για να μην σε μπερδέψω. Θα σου δίνω όμως δύο συμβουλές οπωσδήποτε, δύο-τρεις συμβουλές, να μπεις στη διαδικασία αργότερα. Να ποιες είναι οι συμβουλές που πρέπει να ξέρουμε εμείς οι άντρες, γιατί μας βλέπουν και πολύ αντρικό κοινό, και δύο σήμερα το φιλοξενούμε και δύο θεές, αυξάνεται το αντρικό κοινό περισσότερο, να ξέρετε, και θα ήθελα να μου πεις. Τι συμβουλές πρέπει να δώσουμε στους άντρες, σε εμάς όλους. Σαν αισθητικός θα έλεγα πρώτα ότι πολύ σημαντικό βήμα είναι ο καθαρισμός. Ο άντρας πρέπει να μάθει να καθαρίζει το πρόσωπό του, όχι μόνο το σώμα του, με ένα σωστό καθαριστικό προσώπου. Και να φορέσει μια σωστή κρέμα. Αυτό πρέπει να το κάνει σε καθημερινή βάση. Από ποια βάση. Ηλικία ξεκινάει, πρέπει να το εφαρμόζει ο άντρας αυτό. Από 15 χρονών, 14. Από 15. Φυσικά. Αυτό δεν το ήξερα. Να αντιμετωπίσουν και την ακμή, τα σπυράκια, την πρώτη λιπαρότητα, την πρώτη τραχύτητα στο δέρμα τους. Και σιγά σιγά ο άντρας, πέρα από το ότι κάνει το ξύρισμά του και κάνει μια φυσική απολέπιση, δεν τον φτάνει αυτό. Θέλει να φορέσει και ένα αντιρρητηδικό προϊόν. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για να δώσω λίγο το λόγο τώρα στη γλυκύτατη Ειρήνη. Πώς βλέπει ο κόσμος τώρα πώς ανταποκρίνεται με την πλαστική χειρουργική? Πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Και άντρες και γυναίκες. Εγώ δεν αντιμετωπίζω κάτι που να νιώθουν ότι θέλουν να κρυφτούν ή να το πούνε κάπως περίεργα. Υπάρχει φόβος. Φόβος πάντα υπάρχει, γιατί είναι το πρώτο βήμα που θα γνωρίσει το γιατρό και να τον εμπιστευτείς. Από εκεί πέρα όμως, το να μιλήσει μια παρέα πάνω στην πλαστική χειρουργική δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλο αυτό τώρα που έχει γίνει, πώς προέκυψε αυτή η επέκταση του κυρίου Γιαννόπουλου τώρα και Αθήνα και Βέρεια και Άντα? Νομίζω ότι ήταν το κατάλληλο timing του γιατρού. Μετά από τόση εμπειρία που έχει, γνώσεις. Ήρθε ο καιρός. Και έπρεπε να γίνει. Πρέπει να φύγω και εκτός Θεσσαλονίκης. Να ομορφύνει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι καλό. Εδώ μέχρι και την Αστυνακλία πήγε ο άνθρωπος. Έτσι. Και φέρνει τις εμπειρίες του από εκεί και πραγματικά είναι μεγάλο βήμα το ότι είναι στο εξωτερικό. Φυσικά. Γιατί φέρνει πιο καινούργιες ιδέες, φαίνονται περισσότερα πράγματα εκεί. Τι πράγματα πρέπει να παρουσιάσουμε, να πούμε, να δούμε μια αναφορά, να δώσουμε στις φίλες τηλεδιάτες πιο πολύ, αλλά εντάξει και στο αντρικό κοινό εννοείται. Τι μπορεί μόνο δηλαδή να βρούμε στο δικό σας γιατρείο εκεί με τον κύριο Γιαννόπουλο? Γενικότερα τι εφαρμογές έτσι καινούργιες έχει περάσει στον κόσμο? Τα λύματα ακούγονται πάρα πολύ τελευταία, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία που είχαν στο παρελθόν. Τα αποτελέσματα βλέπει η γυναίκα άμεσα. Μπορούν να γίνουν πέρα από το πρόσωπο και σε όλο το σώμα, σε κάποια σημεία που ουσιαστικά ενεργοποιεί το κολαγόνο. Γίνεται μια ελαφρή ανόρθωση. Και από εκεί πέρα μετά το μπότοξ, μεσοθεραπεία. Ανάλογα τις ανάγκες του κάθε περιστατικού της κάθε γυναίκας ή ο κάθε άντρας με τι θέλει να βελτιώσει την εικόνα του. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη γενικότερα επισκέπτεται πάλι είναι το target group ηλικιών το ίδιο, Ειρήνη, όπως την Βέρεια? Νομίζω πως ναι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ με την αρετή. Οι Θεσσαλονικές γυναίκες λέμε ότι είναι πιο προσεκτικές στο look, όχι, στην εμφάνιση. Θα διαφωνήσω και στη Βέρεια επίσης. Όχι, το βάζω στο ίδιο επίπεδο, κανονικά. Γενικά οι γυναίκες θέλετε να περιποιείτε τον εαυτό σας και να είστε ωραίες. Ναι, γιατί πλέον πας, συστήνεσαι, σου κάνουν μια ερώτηση, ας πούμε, τι δουλειά κάνεις,
λες τη δουλειά κάνεις και μόλις λες τη μαγική λέξη ότι δουλεύω στον πλαστικό χειρουργό Αριστομένης Γιαννόπουλος, α, για πες, και αμέσως γίνονται οι ερωτήσεις και είναι πολύ ωραία η θέση μας να δίνουμε πληροφορίες σωστές και να λύνουμε, να νιώθουμε όμορφα οι γυναίκες. Και πρέπει να ανατρέψουμε το σκεπτικό των γυναικών, που είναι κάποιες γυναίκες δηλαδή που είναι εντελώς κατά της πλαστικής χειρουργικής. Το δηλαδή, μέλλον είναι στην πλαστική χειρουργική, στα επεμβατικά. Δεν υπάρχει, θα βάλω μια κρέμα και θα γίνω όμορφη. Αυτό, γιατί ακούμε τώρα, τώρα δεν θέλω να μετανομάσω ούτε εταιρείες, ούτε κανάλια, ούτε τίποτα. Έτσι. Γιατί εδώ πέρα που λέει είναι αυτό που λέει και με λέει και η Βάγια. Κάποιες δηλαδή είναι γυναίκες, μη πάτε στο νηστέρι, όχι πλαστική χειρουργική. Μα δεν πάμε στο νηστέρι εμείς κατευθείαν. Στο νηστέρι θα πάει μια πιο μεγάλη γυναίκα. Συνήθως θα πάει μια πιο ηλικιωμένη όσον αφορά το πρόσωπο, που θα φτάσει στο lifting. Μια νέα κοπέλα, μια νέα κυρία, μια νέα γυναίκα που θέλει να διατηρήσει την νεανικότητά της, μπορεί πάρα πολύ εύκολα μέσα σε ένα μισάωρο, σε ένα τεταρτό, να κάνει μια επίσκεψη στο ιατρείο και να βγει διαφορετική, 10 χρόνια νεότερη. Με τα νήματα, με λίγο μπότοξ, με λίγο γυαλουρονικό. Να σβήσουν οι γραμμές από το πρόσωπό μας. Ακούμε τώρα όλη μέρα. Γρήγορα και πολύ οικονομικά. Γιατί ακούμε στα κανάλια όλη μέρα, πάρτε την ιαλουρέ, την κρέμα τάβε, την κρέμα τάβε. Η λέξη ιαλουρονικό. Αυτό μία συμβουλή. Πάρα πολύ. Για πείτε μας. Δεν μπορούν να έχουν τη δίσδυση που έχουν τα ενέσιμα. Όλα στέκονται επιφανειακά. Άρα αυτό που γίνεται δηλαδή είναι ένα μάρκετινγκ για να πουλήσουμε τα προϊόντα μέσω της τηλεόρασης και λέτε μην πάτε στους χειρουργούς. Πάρτε αυτή την κρέμα και θα γίνετε... Είναι κάτι σαν μόδα, ας πούμε. Ναι. Σαν μόδα η λέξη αυτή, για να μπορούν να προωθηθούν κάποια προϊόντα. Αλλά είναι δυστυχώς παραπληροφόρηση όλο αυτό. Άρα πρέπει να... και αυτές που είναι κατά δηλαδή της πλαστικής χειρουργικής πρέπει να... Να ενημερωθούν. Να σωστά. Να γίνει μια επίσκεψη στο ιατρείο και να ενημερωθεί σωστά αυτό. Ποια είναι όλη η διαδικασία για να κάνουμε και μια ενημέρωση και κάποια στοιχεία να δώσετε από το γιατρείο σας. Και μία ενημέρωση στις κυρίες και στις μικρές και στις μεγάλες. Ποια είναι όλη η διαδικασία, δηλαδή να μας πείτε και κάποια στοιχεία του γιατρίου και ουσιαστικά η διαδικασία ποια είναι όλη. Ουσιαστικά δουλεύουμε με το τηλέφωνο. Δηλαδή, εμείς βρισκόμαστε Αγία Σοφίας 17, τον έκτο όροφο. Μας καλούν στο τηλέφωνο και από εκεί πέρα κλείνουμε ένα ραντεβού για να είμαστε και εμείς εντάξει προς την πελάτη, τον πελάτη, στην ώρα τους, να εξυπηρετηθούν σωστά. Ακόμα και για μια απλή ενημέρωση, δεν είναι απαραίτητο να κάνει κάτι. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, δηλαδή, για μένα το πάνω είναι να ενημερώνεται σωστά ο άνθρωπος, να μην... Να τον καλύψουμε σε αυτά που θέλει να μάθει και να του δώσουμε και κάποιες πληροφορίες έτσι. Θα μπω μέσα στο ιατρείο και θα περίμενε ο γιατρός με την ένεση. Όχι, θα πρέπει να ενημερωθεί σωστά. Και από εκεί πέρα να επιλέξει, γιατί η γυναίκα πρέπει να είναι έτοιμη για να κάνει κάτι. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Από 20 χρονών και πάνω πρέπει να είναι έτοιμη, να το θέλει πραγματικά. Εσείς τώρα που είστε στο γιατρείο εκεί, στον κύριο Γιαννόπουλο, εκμεταλλευτήκατε όλη τη φάση. Εννοείται. Είστε πάρα πολύ όμορφες κούκλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό οφείλεται και, και σε παρέμβαση του κυρίου Γιαννόπουλου. Εννοείται. Αν το λέτε και το φωνάζετε. Είναι κεφαλαία γράμματα. Δηλαδή υπάρχει το πριν και το μετά. Εγώ τον γνώρισα τον γιατρό σαν πελάτησα. Σοβαρά μιλά. Φυσικά. Ήμουν πελάτησά του και έτσι γνωριστήκαμε με τον γιατρό. Εγώ βλέπω δύο φυσικά όμορφα πρόσωπα. Τώρα δεν ξέρω... Η πλαστική χειρουργική είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε αλλοιώσει. Το αλλίωμα έρχεται από την πελάτησα. Επειδή σε βλέπω ότι πήρες τώρα έρευνα, εσύ τι παρέμβαση έκανες πάνω σου. Κάνω μπότοξ, έχω κάνει νήματα. Το λες, το φωνάζω. Φυσικά θέλω να κάνω επέμβαση στο στήθος μου, δεν βρίσκω χρόνο να το κάνω. Είναι και αυτό. Μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να βρω χρόνο γιατί η δουλειά είναι... μας φύγει πάρα πολύ. Ναι, δυστυχώς. Και φυσικά θα κάνω και άλλα πράγματα στην πορεία αν χρειαστεί με το πέρασμα του χρόνου. Το σημαντικό είναι ο γιατρός, τα αποτελέσματα τα οποία βγάζει, σαν αποτέλεσμα τα χειρουργία του ή τις μικροεπεμβάσεις, είναι φυσικά αποτελέσματα. Δηλαδή, με βάση την φυσική ομορφιά της γυναίκας, οποιαδήποτε ηλικία, την ρετουσάρει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι γυναίκες που μας ακούνε είναι ότι αυτό το παραμορφωμένο το επιλέγει ίσως η πελάτησα. Δεν πρόκειται ο γιατρός να την αφήσει να κάνει κάτι το οποίο είναι υπερβολικό. Ναι. Θα της πει θα το κάνεις, αλλά είναι δική σου η απόφαση. Ναι. Σωστά. Γιατί βλέπουμε και κάτι παραμορφωμένα πρόσωπα έξω και ιδίως κάποια χείλια που είναι και στη μόδα. Ναι. Είναι στη μόδα τώρα. Δηλαδή τι να δεις, λέει, οι άλλοι γιατροί βρίσκονται με το χείλος. Δηλαδή... Ξέρεις τι, εγώ δεν το κατακρίνω αυτό. Βλέπεις ότι το Instagram είναι γεμάτο από τα χείλη και από το εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Αυτό.
Να γίνονται σωστά, να γίνονται με σωστά υλικά, να πάνε στον ειδικό, να μην δώσουν λιγότερα χρήματα να γλιτώσουν. Ναι, γιατί ακούω σε αυτή την ψυχολογία. Πήγα με 30 ευρώ και έκανα αυτό. Μπράβο, και έκανα με 50 πήγα με 15 ευρώ. Αλλά όχι, όμως και έδωσα και 500 ευρώ για να κάνω το χείλη μου. Να υπάρχει ωραία ασφάλεια. Άρα, ποια είναι η ασφάλεια και πού πρέπει να επιβληθούν και να αποφύγουν, τι πρέπει να προσέξουν αυτές οι κυρίες. Στο σωστό γιατρό, στον πλαστικό, τον οποίο θα τον ξέρουν. Θα διασταυρώνουμε αυτά. Θα ρωτήσουμε. Πώς μπορεί να ξέρει μια κυρία, μια δεσποινίδα ότι αυτός είναι σωστός γιατρός? Κοίταξε τώρα, η καλύτερη κάλυψη σε αυτό το κομμάτι που μου λες είναι από στόμα σε στόμα. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Θα ρωτήσω εγώ τη φίλη μου που πήγες, θα μου πει αυτή, πήγα εκεί, έμεινα ευχαριστημένη. Η δεσφήμιση και η διαφήμιση έρχεται από στόμα σε στόμα. Από εκεί και πέρα κάνεις μια επίσκεψη. Άνθρωπος είσαι, έχεις κρίση. Θα πας σε ένα γιατρό, θα πας σε δύο. Θα πας και σε τρίτο. Η επίσκεψη δεν χρεώνεται. Σωστό. Πας, μιλάς, παίρνεις αυτά που θέλεις να πάρεις. Και μετά εσύ τα διαχειρίζεσαι. Μπράβο. Και γενικότερα έτσι επειδή περνάει και ο τροπικός χώρος και πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά με καρδική είναι σας άρεσε. Αυτό που λέμε και να προσέχουν οι κυρίες και οι δυσποινίδες είναι γενικότερα με αυτές τις κρέμες μαϊμού, να το βαφτίσω εγώ. Δεν ξέρω πώς τις μετανομάσουμε. Δεν φαίνει τα αποτελέσματα αυτού που κάνει ο γιατρός. Μια γυναίκα έχει κρέμα να πάρει και να δώσει λεφτά και να έχει μέσα υαλουρονικό οτιδήποτε, θα δει ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Από μόνος το καταλάβει. Ενώ μία επίσκεψη σε έναν σωστό γιατρό, το αποτέλεσμα το δει άμεσα. Ναι, γιατί θα κάνουμε διάγνωση του δέρματος, θα έρθει η πελάτης, θα τη δούμε, θα της δώσουμε δείγματα, θα της μιλήσουμε για τα προϊόντα που πρέπει, θα κάνουμε ανάλυση στον τύπο του δέρματος. Όλα αυτά θα της δώσουν το σωστό αποτέλεσμα και το σωστό προϊόν στο χέρι. Έτσι. Και επίσης είμαστε εκεί για να κάνει τα παράπονά της. Δηλαδή, αν έχει οποιοδήποτε παράπονο, μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Ναι, το κινητό μας είναι 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτό. Αυτό ναι, γιατί μπορείς να γίνει κάποιο χειρουργείο, να οτιδήποτε να χρειαστεί έτσι. Κάτι οι πελάτες, είμαστε ανοιχτές. Άρα κλείνοντας για φινάλε, πριν έρθει η Βάγια και κάνουμε και έτσι ένα quiz παιχνίδι για να παίξουμε και έτσι ωραία. Κλείνοντας, τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στις φίλες τηλεδιάτριες και στους φιλικά, στους φίλους. Να περιποιούνται τον εαυτό τους. Να φροντίζουν και να αγαπάνε το δέρμα τους. Το δέρμα μας είναι ένα ζωντανό όργανο, όπως είναι η καρδιά μας. Ο εγκέφαλο είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος είναι το δέρμα. Οπότε πρέπει να το αγαπάμε γιατί και αυτό γερνάει. Και δεν θέλουμε να γεράσουμε άσχημα, θέλουμε να γεράσουμε όμορφα. Έτσι. Είναι υγεία. Ειρήνη μου, εγώ να συμπληρώσω ότι κάθε γυναίκα είναι όμορφη και να αγαπά τον εαυτό της. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι με βάση πλαστική χειρουργική που μπορεί να διατηρήσει αυτό που πραγματικά είναι. Έτσι. Σήμερα κάναμε μια γνωριμία, ναι. Το TST, το γιατρείο του κυρίου Γιαννόπουλου. Uh-huh. Γνώρισα και τις δύο φίλες μου, Ειρήνη και Αρετή. Σας έκανα ήδη φίλες μου, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που σημαίνει στο επόμενο τηλεοπτικό μας ραντεβού, ναι. Θα έχουμε και κάποιες εικόνες που θα μας φέρετε λίγο το πριν και το μετά. Ναι. Για να πάρουμε κάποιες εικόνες, δεν ξέρω αν επιτρέπετε δημοσίως κάποιες από τις πελάτησές σας να τις εκθέσουν στο τηλεοπτικό. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι, εκεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε κάτι να φέρουμε, κάτι να δείξουμε. Μπορούμε να φέρουμε κάποια θέματα να συζητήσουμε. Βεβαίως. Με εικόνες. Άρα έχουμε και επόμενα τηλεοπτικά ραντεβού, Αρετή. Τώρα που πήρε που μπήκε στο κλίμα, μια χαρά θα είσαι. Σε βλέπω εδώ το έχεις. Ωραία. Πρέπει να μορφύνουμε κι άλλο την παρέα ακόμα λίγο για να φωνάξουμε και τη Βάγια. Συμφωνείτε? Λοιπόν, για να περάσει η κυρία Βάγια Χρυσού Ζέρβα, Παύλα Βασίλισσα. Σε πλατό! Άντε! Καλά, πού είναι η κορώνα σου, πού είναι, δηλαδή διάβησε την ξάδι, τίποτα. Καλά, συγγνώμη, με την κορώνα θα κυκλοφορώ παντού. Τι θα κερδίσει και έτσι. Ναι. Δεν λέει, όχι. Φαίνω. Μα επειδή την έχω και. Καλά, αυτά είναι μόνο τώρα. Τι κάνετε, κορίτσια μου. Μια χαρά, τέλεια. Πώς πέρασε με το βάμπι. Τέλεια. Σε δύσκολη θέση. Καθόλου. Αυτό του λέω. Σε παρακαλώ. Είστε όλοι υπέροχοι. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε να παίξουμε με τις φίλες μου, γιατί πρέπει. Ταμπού. Παίξατε ποτέ ταμπού εσείς? Εννοείται. Το έχετε? Βέβαια. Για να κλείσει λίγο η συνέντευξη λίγο πιο light, ρε παιδί μου. Αφού είπαμε τις χρήσιμες συμβουλές στις τηλεθεάτρες τους τηλεθεατές, να κλείσει με παιχνίδι. Εννοείται. Για να είμαστε πιο χαλαροί και για το τέλειωμα. Βάγια. Ξέρουμε το ταμπού τι είναι, αλλά θα το πω εγώ για ακόμα μια φορά, έτσι να το θυμηθούμε. Λοιπόν, έχω γραμμένες κάποιες λεξούλες σε τετραγωνάκια στις καρτούλες εδώ πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, δίπλα υπάρχουν κάποιες άλλες λέξεις οι οποίες δεν πρέπει να υποθούν από εμάς. Mm-hmm. Ας πούμε, περιγράφω τη λέξη σκηνικό, αλλά δεν πρέπει να πω ότι τη λέξη μπάμπης, μπροστά, γραφείο, εκπομπή, γιατί έτσι έχω γραμμένες. Μπάμπη, ακούθηκες. Ω, εντάξει. Με κορίτσια μου είναι άνετα. Μια χαρά είμαστε. Για να τι δεν ξέρω από το έχει. Το έχω. Ωραία, ποιος παίζει πρώτος? Οι καλεσμένες μας εννοείται. Οι καλεσμένες μας, ναι, θα μας περιγράψουν, μπάμπη. Σε εσένα και εσύ, εγώ τις ξέρω τις καρδιές. Ναι, εγώ δεν μπορώ. Εγώ απλά θα περιμένω να δω. Θα μετράω το χρόνο μας. Ένα λεπτό για κάθε λέξη. Μάλιστα.
Πάμε. Πρώτο περιέγραψε. Με ρωτάει η Ειρήνη ή η Αρετή και οι δύο μαζί. Πρώτο Ειρήνη. Και όλα σε μένα τα ρωτάνε. Αφού εγώ τις ξέρω. Καλά, άμα τα βρω. Λοιπόν, ξεκινάμε. 3, 2, 1, ξεκινά χρόνος. Από μικρό παιδί το αγαπάς πάρα πολύ. Εγώ. Ναι. Μπορείς να εμπιστείς άνετα σε αυτό. Είναι καλή. Φέρνει πολλές φορές κάποια άσχημα αποτελέσματα σε εμάς γυναίκες. Αν συνέχεια... Είναι τρόφιμο, Μπάμπινγκ. Α, αυτό ήθελα να σε πω. Α, μπορώ να το περιγράψω. Έτσι που με το είπες, όμως το γάμας ίδιο θα μου λες. Οκ. Έλα, Μπάμπινγκ. Έλα, τρέχει ο χρόνος, μισό λεπτό έχεις. Είναι τρόφιμο. Τρόφιμο, ναι. Και σε εσάς τις γυναίκες τι κάνει? Ενώ το τρώμε... Μυρίζει. Τέλεια. Μυρίζει τέλεια. Τέλεια. Τώρα με μπέρδεψες. 20 δευτερόλεπτα. Πήγα για σκότο. Και παιδάκι το τρελαίνετε με αυτό. Κρέμα, μπισκότο, σοκολάτα. Ναι. Έλα, ρε. Το βρήκα. Στο τσάπ. Θα μας περιγράψει τη δεύτερη λέξη τώρα η αρετή. Θεός, μπράβο. Για να βάλω. Ωραία, ξεκινάμε. Ναι. Από τα σχολικά μας χρόνια καθόμαστε σε αυτό. Άλλοι κάθονται στο κρεβάτι. Κάτσε, με μπέρδεψε. Σε όλα μας τα σχολικά χρόνια πρέπει να καθόμαστε σε αυτό. Στο θρανείο. Αλλιώς πώς το λένε? Γραφείο. Έτσι. Μπράβο, είσαι πρώτος. Ξέρω πως έχεις γραφείο στο κρεβάτι. Ή καθόμαστε στο κρεβάτι και διαβάζουμε, ήθελα να πω. Κατάλαβες. Ή στο γραφείο ή στο κρεβάτι. Το κατάλαβες. Μπερδεύτηκαν. Ωραία. Συγγνώμη. Κάτσε να ρωτήσω εγώ τις φίλες τώρα ή ρώτα εσύ κατευθείαν τις φίλες. Όχι, μαζί, μαζί. Α, μαζί. Μία πρόταση, πρόταση. Στην αρετή. Πρώτα. Ωραία. Βασικά και οι δύο, σε μας παίζουν και οι δύο. Α, ναι, παίζουν. Εντάξει, θέλω να συγκεντρωθούμε. Πάμε, πάμε, να ρωτήσουμε. Λοιπόν, ξεκίνα να μετράς από τρία. Εντάξει, έβαλα 3, 2, 1, αντένα, φύγαμε. Πάμε. Λοιπόν, το χρησιμοποιούν πολύ στα νοσοκομεία, στην εντατική. Ένεση. Κάτι άλλο για να ανοίξουν κάτι. Μυστέρι. Το σώμα. Απλά σας θέλω λίγο πιο κύριες μέρες εδώ γιατί γυρνάτε, είμαστε εκτός πλάνου. Να πάω δίπλα στον Μπάμπι, λέει, να πάω δίπλα στον Μπάμπι. Ωραία κορίτσι μου, έλα. Λοιπόν, έτσι το βρήκαμε. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Ποιο ήταν γιατί εγώ ήμουν... Μυστέρι. Της δουλειάς, γι' αυτό. Να, μπράβο. Τι νομίζεις. Λοιπόν, Μπάμπι, έλα, περιέγραψε τη δεύτερη. Λοιπόν... Μπορείς να δεις αυτές. Σώθηκες. Έχει σχέση... Τι να πω τώρα γι' αυτό. Νίκος Χατζηνικολάου. Δημοσιογράφος. Τι κάνει αυτός? Ειδήσεις. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Το βρήκανε. Πες και το τρίτο. Τελευταία, να το πούμε λοιπόν. Κορίτσια. Ναι. Όχι μακιγιάζ. Ναι. Οι γυναίκες πάμε πάρα πολύ συχνά. Κομμωτήριο. Κομμώτρια. Είναι κομμωτής, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, είναι θεατές. Ναι, της έβαλες και στοιχεία της δουλειάς. Εννοείς, έχεις εδώ κοριτσιά, την τραχονισίδα. Λοιπόν, θέλετε να με βρείτε άλλη μια φόρμητα, εσείς να πούμε εγώ με τη Βάγια. Να πείτε. Ωραία, λοιπόν, βρείτε μια λέξη και περιγράψετε μας. Πρώτα η αρετή. Να βρω εγώ μια λέξη. Περιέγραψε μας μια λέξη, θα την βρούμε. Ωραία, να την βάλω στο μυαλό μου, έτσι. Αλλά είναι δύσκολο. Δύσκολο. Ναι. Ωραία. Είναι καφέ, του αρέσει βροχή. Καφέ, του αρέσει βροχή. Είναι καφέ, του αρέσει βροχή πάρα πολύ. Είναι καφέ χρώμα. Είναι καφέ το χρώμα του. Μπράβο. Του αρέσει πάρα πολύ η βροχή, το γκαζόν. Με τι είναι αυτό το αντικείμενο? Όχι. Τι, με τι... Πες κάτι άλλο για να το να σου... Χώμα. Είναι, περπατάει πάνω στο χώμα. Είναι... Ζώο είναι. Ναι, είναι ζώο. Είναι... Όχι, όχι, βγαίνει μόνο στη βροχή. Βγαίνει μόνο στη βροχή. Σαλιάρι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Έλα, Ειρήνη, και μία εσύ τελευταία. Λοιπόν, το χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένη εποχή. Είναι απαραίτητο. Αντικείμενο. Αντικείμενο, απαραίτητο. Καλοκαίρι, πολύ... χειμώνα, φθινόπωρο, πότε το χρησιμοποιούμε? Πολύ χρωμάτι, να βοηθήσει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Πολύ χρωμάτι. Αντιλεγώ. Όχι. Κρέμα, Θα μπορούσε. Είναι απαραίτητο. Το έχουμε πάνω στο σώμα μας, το φοράμε. Μπαίνει και πάνω στο σώμα. Μπαίνει και πάνω στο... Α, μ' αρέσουν τα δύσκολα. Γυαλιά. Όχι. Το φοράμε και το απλώνουμε. Δεν απλώνεται, το παίρνουμε μαζί μας. Απαραίτητο. Είναι πολύχρωμο. Και πολύχρωμο και μονόχρωμο. Καπέλο. Όχι. Το βάζει και πάνω στο σώμα σου, οπότε σημαίνει ότι δεν μπαίνει μόνο στο σώμα. Και άντρες και πρόσωπο, και άντρες και γυναίκες και παιδάκια.
Το φοράμε ή το βάζουμε, είπαμε. Το βάζουμε. Το βάζουμε. Ναι, έλατε, τι έβαλε τώρα. Και είναι πολύχρωμο. Ναι. Παρεό. Όχι. Παντάνα, καπέλο, μπλούζα, βερμούδα, μαγιό. Ρούχο είναι. Πετσέτα. Είπες το φοράμε γι' αυτό. Ναι, το φοράμε. Δεν βγαίνουμε κάθε μέρα με την πετσέτα. Να πω ότι τι, το βάζω πάνω το... πώς. Το φοράμε. Το πιούμε στο μπάνιο. Εντάξει. Ήταν καλές, ήταν καλές. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω απλά ότι είστε από τους πιο ωραίους καλεσμένους που έχουμε ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ άνετες και για πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση. Η Ανετή νομίζω ότι με δούλεψε ότι βγήκε πρώτη φορά στη τηλεόραση. Σε βάπτιαξα εγώ. Τη βάπτιαξα εγώ την Ανετή. Σε ένα ξεβαπιάζει. Θα έχουν ανέβοντα στο τέλος της εκπομπής και ξεβαπιάζει. Όπως στο Facebook ή στα κινητά η εφαρμογή. Η γιαγιά που ξεβατιάζει, η Βάγια. Η Βασίλισσα που ξεβατιάζει. Έτσι θα την βαφτίσω. Περάσατε καλά, κορίτσια. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω, εντάξει, είπαμε χρήσιμα πράγματα, ιατρικά πράγματα, συμβουλές, αλλά πάντα θέλω να το περνάμε με παρείστικο. Με παρείστικη φάση όλη αυτή. Μα ήταν παρείστικο, δεν το συζητώ. Άρα θα μας ξανάρθετε δηλαδή. Αν μας καλέσετε, φυσικά. Έχουμε να σας πούμε πολλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Αρετή Τομπολίδου και η κυρία Ειρήνη Μιχαηλίδου που εκπροσωπούν τον κύριο Αριστομένη Γιαννόπουλο, τον πλαστικό χειρουργό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σύντομα ξανά μαζί. Το λέω on camera. Το υποσχόμαστε. Okay. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, δώσε πάσα, ρε φίλοι. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος μας και η κορίτσια. Κορίτσια, κύριε, επιστρέφουμε με δεύτερο μέρος. Bobby Knight σε λίγη ώρα χορηγεί και θα γίνει χαμός.